Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη εβδομαδιαίο vlog στο κανάλι μου. Μόλις ήρθα στο σπίτι, ήμουν στο στούντιο, έκανα δουλίτσες και πετάχτηκα για 2 λεπτά για να πάρω μια μπλούζα, καθώς πρέπει να κάνουμε φωτογράφηση. Φρισκάρω λίγο και τα μαλλιά μου με την νησιωτική, γιατί φόρουσα καπέλο και έγιναν χάλια, και φεύγουμε. Καλημέρα! Καλησπέρα! Έχω πει καλημέρα, επειδή εσύ δεν είστε καλημέρα. Καλημέρα! Έχουμε έρθει να κάνουμε φωτογράφηση, όπως είπα και πριν, γιατί πρέπει να ανανεώσουμε το Creator Shop. Γιατί να δείξω πως σου πριν. Έχουμε μείνει ξανδιά! Γιατί ρε, σε μια χαρά ήσουνα. Δεν διαφωνώ ότι είμαι μια χαρά, αλλά δεν είμαι έτσι τώρα. Ισχύει. Μικρή, εσύ τι κάνεις? Βαριέται. Βαριέται. Είμαστε σε μια πολύ περίεργη φάση που πρέπει να απασχολούμε τη μικρή, να βγάλουμε τη φωτογράφηση. Η Κρίστη τρέχει με το site. Και είμαστε εμείς οι τρεις, δεν είμαστε. Αυτοί είμαστε όλοι και όλοι. Δεν έχουμε κάποιον άλλον. Δεν έχουμε. Ζόρικα τα πράγματα. Ζόρικα. Μια χαρά είστε. Να πω και το spoil μου. Πες το. Ότι ετοιμάζω καινούργιο μπλουζάκι. Ελεύθερα. Είναι πολύ νωρίς. Μπορείς να το πεις, ελεύθερα. Ετοιμάζω καινούργιο μπλουζάκι. Θα αργήσει βέβαια. Αλλά θα το περιμένετε, θα είναι πολύ ωραίο. Ναι. Πες και τι χρώμα θα είναι. Λευκό. Πες. Είναι η τρίτη σου, Κρίστη. Αντέχω. Πώς ήταν η Δευτέρα σου? Καλά, τελειώσε τη εβδομάδα ήδη. Δεν είμαι καλά. Είμαστε καλά όλοι. Στην αναμονή. Έλα, είμαστε καλά, είμαστε καλά. Θα βγει η φωτογράφηση. Έπρεπε να τραβούσα χθες μου. Απλά τα τσίλια. Ήμουν εδώ πέρα, εγώ δεν μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα. Και αγχωνόμουν, ήθελα να δω τι θα γίνει στη συνέχεια. Λοιπόν. Ήμασταν μια ταινία, ένα show. Ναι! Τι έκανα, τι άλλη καταχειρίστηκα. Α, ωραία. Και πίσω. Όλη την κολεξιόν φωτογραφίζουμε. Όλη την κολεξιόν, τι να κάνουμε. Σου λείψαν τα φούτερ. Αυτό το φούτερ είναι τόσο ζεστούλι και παλούλι. Και μου αρέσει πάρα πολύ αίσθηση. Εδώ έχει πέσει μελέτη. Έχω πάθει σοκ το πόσο συγκεντρώνεται πλέον, γιατί το κάναμε και από ενός μηνών και δεν έδειχνε ενδιαφέρον. Φυσικά πάρει αυτό το βιβλίο από ενός μηνών, αλλά... Της πρόμβερς εικόνα. Στην Ελλάδα. Μόνο το χέρι της άρεσε και το κοιτούσε, τα υπόλοιπα τα έγραφε. Τώρα βλέπουμε και το σπίτι, όλα. Και κανονικά γκρινιάζει φουλ, αλλά ναι. Τώρα έτσι εδώ, κάτι, καλά μην ανοίξει τηλεόραση, άστο. Η τηλεόραση της τραβάει πάρα πολύ το βλέμμα και άμα δει ότι είναι ανοιχτή, τι τη γυρνά στην πλάτη, αυτή θα γυρνάει το κεφάλι έτσι και θα προσπαθεί να κοιτάξει. Σωστά, δεν θέλουμε ακόμη να βλέπει τη τηλεόραση, οπότε την κλείνουμε, γι' αυτό και έκλεισε. Γι' αυτό δεν βλέπουμε ούτε εμείς και καθόμουν και παίζαμε το βιβλίο. Γι' αυτό είναι βράδυ, δεν είναι πρωί. Γεια σας. Πώς τα έχουμε καταφέρει έτσι? Παρασκευή, 12 η ώρα. Τέτοια ώρα εγώ βλέπω το τρίτο όνειρο πάνω. Θα πάμε βράδυ για να ξυπνήσουμε πρωί και να μην φάμε πικίνι. Θα βλέπεις τα μάτια. Πρέπει να μείνουν ανοιχτά. Και επειδή δεν ξέρει ο κόσμος, θα πάμε Χαλκιδική. Είναι Παρασκευή βράδυ. Ναι, εγώ έλειπα. Και σήμερα πήγε η Κωνσταντία μόνη της με την πιμπούλα στο γιατρό. Και θέλω ένα μικρό update, σας παρακαλώ. Το δικαίωμα το ξέρω. Θες να αργήσουμε κι άλλο. Έχουμε παχύνει καθόλου? Εννοείται έχουμε παχύνει. Πόσο? 5600. 5600, νιώθω εδώ στα μπράτσα μου. Η μπαμπά κοιμάται, εννοείται. Κοιμάται, ωραία που κοιμάται. Ίσως καταφέρουμε να τη μεταφέρουμε. Έτσι πιστεύεις, πρώτα πρέπει να μεταφέρουμε όλα αυτά στο αυτοκίνητο. Ναι. Δεν θα πάει καλά αυτό. Δεν θα πάει καλά. Πάει καλά. Επιτέλους διακοπές. Θεωρητικά. Πάντα. Δεν σου είπα... Τι? Ρώτησε το γιατρό. Τι, αν θα μείνουν τα μάτια της μπλε ή όχι? Όχι. Εμένα αυτό με απασχολεί. Όχι, είναι το άλλο πράγμα, το δεύτερο που σε απασχολεί. Τι, το αφαλ. Όχι. Τι άλλο? Δεν θα το φανταστείς. Τι με απασχολεί? Αν μπορεί να κάνει μπάνιο. Μπορεί. Ναι, λέει, όχι το κεφάλι, αλλά... Αλλά το σώμα, ναι. Ναι. Θα βουτήξουμε ότι το αλλά... Πολύ προσοχή στις ώρες πάνω μου. Ναι, ό,τι θέλετε. 8 η ώρα το απόγευμα, 8 η ώρα, 9, 12 η ώρα το βράδυ. Όχι το βράδυ, εντάξει. Αλλά απογευματάκι. Αύριο, Σάββατο, πάμε για πάλι. Φύγαμε.
Αποστολή εξετελέστη. Φτάσαμε στο σπίτι. Τώρα δεν πειράζει για ξυπνήσει. Τώρα δεν πειράζει. Θα φάει και ένα πέντε λεπτά. Τα καταφέραμε. Εσύ ως τελειώνει εδώ η Παρασκευή. Θα την άκουσα. Για να ξεκινήσει ένα δυνατό σώμα. Καλημέρα. Ήρθε η μέρα. Ποια μέρα, Κωνσταντίνα? Θα κάνουμε μπάνι την Πέπα. Ναι. Είναι Σάββατο 5.30 ώρα το απόγευμα. Απλά λιώσαμε εδώ στο σπίτι. Φυσικά λιώνουμε ακόμα από τη ζέστη, όχι το οτιδήποτε άλλο. Προσπαθήσαμε να ξεκουραστούμε και τώρα ήρθε η ώρα. Σιγά σιγά να πιούμε το καφεδάκι μας και να πάμε. Έτοιμοι? Έτοιμοι? 3, 2, 1. Ταραν! Μία σωστή βήτης. Κολυμβήτρια. Θα σκάει βέβαια. Α, μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ στο τροσερό νερό. Πάμε. Πώς πιστεύεις θα πάει αυτό? Εξαρτάται πόσο ζεστή θα είναι. Ζηλεύεις που θα χάσει την πρώτη βουτιά? Θα έρθει ο παππούς σήμερα μαζί μας. Αυτή είναι η περίοδος που δεν θες να αγγίξεις τίποτα από τη ζέστη. Ναι, πραγματικά η ζέστη έχει ξεφύγει και αυτός είναι ο λόγος, να πούμε και στα παιδιά, που δεν τραβήξαμε κάτι μεσοβδόμαδα σε κομμάτι vlog. Δεν πάμε πουθενά, καθόμαστε στο στούντιο, κάνουμε τη δουλειά μας εκεί, κάνουμε τις απλές δουλειές μέσα στο σπίτι και μπορούμε να βγούμε λίγο το βραδάκι, οπότε... Τι κοιτάς, ζωή μου, τι κοιτάς, ψυχή μου. Λες πώς με κοιτάει, ήσυχο. Σε λίγο που θα το βουτήξουμε στη θάλασσα, θα είναι ήσυχο. Αν και εγώ πιστεύω ότι το δεχτεί πάρα πολύ καλά, γιατί έχει πολύ καλή σχέση με το νερό. Έτοιμη. Άμα κλάψεις, Κωνσταντίνε, εσένα θα θυμάται. Δεν θα θυμάται. Ωχ. Τι νεράκι. Θέλεις να βουτήξει? Ναι, γελάει. Θέλεις να βουτήξει? Ο εγώ είμαι περίεργος που απλά παρατηρεί εδώ έξω. Να τη. Τα καταφέραμε. Ρε, ήταν τέλεια. Ο ήλιος έπεσε. Πέφτει. Πέφτει. Απολαμβάνουμε τη ζωή. Εδώ. Εγώ θα πω ότι τη βουτήξαμε μια ακόμη φορά. Αλλά εκεί δεν έγραφε η κάμερα. Τη βούτηξες. Τη βούτηξα, ναι, ισχύει και λίγο δεν της άρεσε. Δεν θα μας κατηγορήσεις όλους για το λάθος. Αλλά τώρα που έπεσε ο ήλιος, άραγμα, καφεδάκι και αυτά. Τι γίνεται εδώ? Καλημέρα. Καλημέρα. Τι να δείξω? Περνάμε πάρα πολύ. Αυτό εδώ τι κάνει τώρα? Αυτό είναι ένα δώρο. Είναι δώρο. Είναι δώρο. Καλημέρα, Θανασία. Έχουμε όλα αυτά τα τσιμπρακάκια. Καλημέρα, παιδιά. Τρώτε πρωινό εδώ στο μπαλκόνι. Ναι. Και διαβάζουμε, δεν τη διαβάζουμε. Το μήλο πάνω από τη μηλιά. Πάνω από τη μηλιά. Τι χαμογελάκια μας κάνει σήμερα? Όλα. Κυριακή 10 η ώρα Κυριακή, το πρωί. Κυριακή γιορτή. Σιγά που είναι 10. 10, 10.30. Κοιμηθήκαμε καλά. Τέλεια. Γενικά κάνουμε καλό ύπνο εδώ στη Χαλκιδική. Η μικρή κοιμάται συνεχόμενα. Και το αγαπημένο μου είναι αυτό το πρωινό εδώ στο μπαλκόνι. Χαλάρωση. Έχει και το αεράκι. Έχει το αεράκι γιατί σε λίγες ώρες πεθαίνουμε. Αλλά τώρα είναι εκεί. Εδώ με περιμένει το πρωινό μου. Και πρωινό σου φραπές. Τι τις κάνεις, κουκλοθέατρο? Και κουκλοθέατρο κάνουμε. Και τα αεροπλανάκι κάνουμε. Και το τρένο κάνουμε. Να πούμε για όσους δεν ξέρουμε πως η μητέρα μου είναι νηπιαγωγός. Έχει πολλές γνώσεις. Έχει πολλές γνώσεις, έχει πολύ όρεξη, έχει πολύ φαντασία. Ναι. Αυτά μακάρι να είχαν όλοι οι γονείς. Αλλά προσπαθούμε κι εμείς, προσπαθούμε. Μας μαθαίνει. Αισθάνομαι άλλο ένα vlog. Δεν κάνουμε τίποτα. Τώρα σχεδιάζουμε την εξόρμηση στην παραλία. Θα πάμε πρωί, τώρα είναι ακόμα δεν καίει ο ήλιος. Θα πάμε τώρα για κανένα 2 ώρο έτσι. Τώρα που ακόμα δεν βαράει καλά ο ήλιος, να βολευτούμε.
να κάνουμε το μπάνιο μας. Σήμερα δεν είναι σαν χθες, έχει αεράκι και έχει και λίγο συννεφιά, οπότε είναι πιο υποφερτά εδώ. Και εδώ που ήρθαμε δεν έχει τόσο πολύ κόσμο. Είσαι έτοιμη να τη δεις? Φούτια, φούτια. Τυρανόσαυρος. Για να δούμε. Ωραία και το νεράκι. Τελειώσαμε το μπάνιο μας. Ναι, φάσαμε. Και καθάμαστε να απολαμβάνουμε. Πού είμαστε? Πλέον κάνουμε παρέα μόνο με γονείς. Με είναι μωρά. Μόνο με οικογένειες. Οπότε έχουμε έρθει επίσκεψη να γνωρίσουμε τον νέο μας φίλο. Εδώ είναι το καρότσι, βέβαια λείπει το φιλαράκι μας. Κανονικά εγώ θα έκανα stream σήμερα, αλλά το PC μου στη Χαλκιδική δεν ανοίγει. Διαμαγείας δεν ξέρω τι κάνει και το τροφοδοτικό δεν ξέρω τι έγινε. Οπότε αναγκαστικά βγήκαμε έξω. Και η αλήθεια ήταν λίγο τρολιά και θα πρέπει να ξανατοστήσω και όλα αυτά. Αλλά δεν πειράζει, έχει μια υπέροχη έτσι βραδιά όπως μπορείτε να δείτε και την εκμεταλλευόμαστε. Όπως βλέπετε έχουμε επιστρέψει στην καθημερινότητα. Στη δουλειά. Και ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το σημερινό βίντεο. Θα σας έχω αφήσει εδώ πέρα το τελευταίο vlog που πήγαμε και κάναμε εμείς, βασικά εγώ το πρώτο μου μπάνιο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!